Ερχόμαστε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα. Έχουμε κατ' επανάληψη να αναδείξει στον Sky το πρόβλημα με τις εξωφρενικές τιμές των ακινήτων. Όμως φαίνεται ότι ο παραλογισμός δεν περιορίζεται μόνο σε διαμερίσματα και μονοκατοικίες, αλλά πλέον επεκτείνεται ακόμη και στις θέσεις στάθμευσης. Πρόσφατα πωλήθηκε στο Κολωνάκι θέση πάρκινγκ κατ' του ποσού των 250.000 ευρώ. Και όσο και αν η τιμή αυτή είναι ακραία, θα δείτε στο ρεπορτάζ ότι σε πυκνοδομημένες περιοχές οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών είναι εξωπραγματικές. Ποσά που κάποτε δίνονταν για την απόκτηση σπιτιού αναγκάζονται πλέον να πληρώσουν όσοι αναζητούν στο κέντρο μία θέση πάρκινγκ. Κυμαίνονται στην ενοικίαση από 100 έως 300 ευρώ στις περιοχές όπως το Κολωνάκι και για αγορά ξεκινάνε από 15-20 χιλιάδες και φτάνουν μέχρι τις 250 χιλιάδες πάλι στο Κολωνάκι. Ειδικά σε περιοχές όπως η Κυψέλη, τα Πετράλωνα, το Μέτς, το Κολωνάκι και ο Λυκαβητός, το Γουδί, ο Νέος Κόσμος και η Αμπελόκηποι, η διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης είναι σχεδόν μηδενική και οι τιμές στα ύψη. Φαντάζομαι πως αν για ενοικίαση είναι δισεύρετο. Και το να τα αγοράσεις, εντάξει. Ακόμη περισσότερο. Σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στάθμευσης με αποτέλεσμα καθημερινά να σχηματίζονται εικόνες όπως και αυτή, η απόκτηση μιας κλειστής θέσης πάρκινγκ φαντάζει σχεδόν αναγκαία. Η αυξημένη ζήτηση έχει εκτινάξει τις τιμές στα ύψη την ώρα που η διαθεσιμότητα παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Με τις θέσεις μετρημένες στα δάχτυλα σε πολλές περιοχές και οι τιμές ενοικίασης πάρκινγκ έχουν διπλασιαστεί την τελευταία τετραετία. Οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης για μια κλειστή θέση στάθμευσης σε πολλές περιπτώσεις σχέση με το 2019 καταγράφουμε αυξήσεις που αγγίζουν ακόμη και το 100%. Στην Κυψέλη μια θέση στάθμευσης το 2020 κόστιζε 95 ευρώ το μήνα και σήμερα 145. Στο Γκίζι από τα 80 ευρώ φτάσαμε στα 160. Στους Αμπελόκηπους από τα 100 ευρώ το μηνιαίο κόστος έκανε άλμα στα 200. Και στο Παγκράτη από τα 140 έφτασε στα 230 ευρώ το μήνα. Στο κέντρο οι τιμές είναι εξωφρενικές. Είναι πάνω από 200 ευρώ το μήνα. Είναι 220-250 ευρώ το μήνα ανάλογα δηλαδή και την περιοχή. Πολλοί κάτοικοι μετατρέπουν τα ισόγεια καταστήματα σε πάρκινγκ, όμως αυτό δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα που πλέον δεν αφορά μόνο το κέντρο, αλλά σχεδόν το σύνολο του Λεκανοπεδίου. Μένω στο Παλαιοφάλιρο και είναι πολύ ακριβά. Έχετε ψάξει για τιμές? Όχι, ο γιος μου που χρειάστηκε ζητούσαν 120-150 το μήνα. Ο αγώνας για μια θέση στάθμευσης απαιτεί υπομονή. Σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πάνω από ένα χρόνο. Μια τιμή πολύ φυσιολογική για τα πλαίσια του να νοικιάσεις πάρκινγκ στα 140 ευρώ το μήνα. Αλλά να απευθυνθούμε από το 2025. Πλέον όταν κάθε σπίτι έχει από 3-4 αμάξια, λογικό είναι να μην υπάρχουν θέσεις. Στις νεόδμητες πολυκατοικίες μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο οι κατασκευαστές να προσπαθούν να βγάλουν περισσότερες θέσεις στάθμευσης με στόχο τη μεμονωμένη εκμετάλλευσή τους. Τις διακυμάνσεις στις τιμές ανά περιοχή θα μας παρουσιάσει τώρα ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Κωνσταντίνε. Στην πώληση είναι το θέμα, διότι στην ενοικίαση είδαμε στο βίντεο ότι είχαμε μια αύξηση 100% από το 19 στο 23. Στην ίδια περίοδο η πώληση, διότι δεν πωλούνται ενώ ζητούν πολλοί θέσεις, βλέπουμε η μέση τιμή το 19 ήταν 146 ευρώ το τετραγωνικό, η μέση τιμή το 2023 έχει πάει στα 576, είναι 273% αύξηση. 100% ούτε σπίτι να αγοράζεις. Για ενοικίαση 273%. Πάμε να δούμε λοιπόν ούτε σπίτι που λες, τις τιμές για ένα πάρκινγκ το οποίο μπορεί να είναι, φαντάσου, 15 έως και 22 τετραγωνικά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ 35.000 στα Πετράλωνα, 20.000 στο Νέο Κόσμο, 38.000 στο Πεδίο του Άρος και πάμε και στους Αμπελόκηπους με 28.600 και βεβαίως στο Λυκαβητό, κοντά στο Κολωνάκι, 70.000. Εξωπραγματικές τιμές, ευχαριστούμε.